Γερμανία πρέπει να είναι έτοιμη για πιθανό πόλεμο μέχρι το 2029, προειδοποίησε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, σε χτεσινή κοινοβουλευτική ομιλία του, επικαλούμενος αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο μέχρι το 2029», τόνισε ο Πιστόριους, όπως αναφέρει τον Der Spiegel, και μάλιστα τόνισε τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, λέγοντας: «Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Πούτιν θα σταματήσει στα σύνορα της Ουκρανίας όταν φτάσει τόσο μακριά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, χρειαζόμαστε νέες γυναίκες και άνδρες που μπορούν να υπερασπιστούν αυτή τη χώρα. Πρέπει να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Bundeswehr», είπε και τόνισε επίσης ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τη Γεωργία, τη Μολδαβία και ενδεχομένως το ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, επικεφαλής επιθεωρητής του γερμανικού στρατού, σημείωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία μπορεί να χρειαστεί 5-8 χρόνια για να νοικοδομήσει τις στρατιωτικές ικανότητες και δήλωσε ότι ως το 2029 το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι έτοιμο. Η Γερμανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει προχωρήσει τα σχέδια για τον εξυγχρονισμό και την ανοικοδόμηση των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς φοβάται ότι η Ρωσία θα θελήσει να προκαλέσει ανοιχτά το ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδη στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr. Μην ξεχάσετε σήμερα live stream στις 10 και 4.